Ομήρου Ιλιάδα, Ραψοδία Αλφα. Τη μάνητα θεά τραγούδα μας του ξακουστού Αχιλλέα, ανάθεμα τι πίκρες που δοκές τους Αχαιούς περίσχες και πλήθος αντριωμένες έστειλε ψυχές στον άδη κάτω παλικαριών, στους σκύλους ρίχνοντας να φάνε τα κορμιά τους και στα όρνια ολούθε. Έτσι το θέλησε να γίνει τότε ο Δίας. Απ' τη στιγμή που πρωτοπιάστηκαν και χώρισαν οι δυο τους, του Ατρέα ο γιος ο Στρατοκράτορας και ο Μέγας Αχιλλέας. Ποιος τάχα απ' τους θεούς τους έσπρωξε να μπουνε σε τέτοια μάχη. Του Δία και της Λιτός τους έσπρωξαν ο γιος, που με το ρίγα χωλιάζοντας κακιά εξεσήκωσε αρρώστια και πεθαίναν στρατός πολλής. Τι δε σεβάστηκε ο γιος του Ατρέα το χρήσι του Θεού το λειτουργό. Στα αργήτικα γοργά καράβια είχε έρθει με λίτρα ρύφνητα την κόρη του να ξαγοράσει πίσω του μακροσαγητάρι Απόλλωνα κρατώντας τα στεφάνια πας το χρυσό ραβδί και πρόσπευτε μπρος τους αργήτες όλους ξεχωριστά στους δυο πολέμαρχους υγιούς του Ατρέα γυρνώντας. Του Ατρέα βλαστάρια και αποδέλυποι καλαντριωμένοι αργίτες, σε σας οι θεοί που ζουν στον Όλυμπο να δώσουν να πατήστε του Πρίαμου το καστρί με το καλό να γύρτε στην πατρίδα. Λυτρώστε όμως και με την κόρη μου, την ξαγορά δεχτείτε και βλαβηθείτε τον Απόλλωνα το μακρό σαγητάρι. Οι αργίτες οι άλλοι ευτείς με μια φωνή να σεβαστούνε κράξαν το λειτουργό και τα περίλαμπρα να αποδεχτούνε δώρα. Όμως του Ατρίδη του Αγαμέμνονα δεν άρεσε η βουλή τους, μον τον κακό διώχνε και του ρίχνε βαριά φοβέρα ακόμα. Το νου σου εγώ μη σεύρω γέροντα στα βαθουλά καράβια, για τώρα εδώ να κοντοστέκεσαι για να διαγέρνεις πάλε, μη ουδε ραβδί κι ουδε και στέφανα του φίβου σε γλιτώσουν. Δεν λευτερώνω εγώ την κόρη σου πριν μου γεράσει πρώτα στο Άργος, μακριά από την πατρίδα της, στο αρχοντικό μου μέσα, στον αργαλιό τη μέρα, τέρι μου τη νύχτα στο κρεβάτι. Μοντράβα, μη μου ανάβεις τα αίματα, γερός αν θες να φύγεις. Είπε και ο γέροντας φοβήθηκε και υπάκουσε στο λόγο. Πήρε βουβός του πολυτάραχου γυαλού τον άμον άμο και ως μάκρινε το ρίγα Απόλλωνα της ομορφωμαλούσας λιτός στο γιο με θέρμιο γέροντας να ανακαλιέται πήρε. Επακουσέ μου ασημοδόξαρε που κυβερνάς τη χρύσα και την τρισάγια κύλα κι άσφαλτα την τένεδο αφεντεύεις ποντίκο δαίμονα αν σου στέγασα ναό χαριτωμένο κάποτε ως τώρα εγώ για αν σου κάψα παχιά μεριά ποτέ μου γυδίσια για τα βρύσια. Επάκουσε και δώσε να πληρώσουν οι Δαναοί με τις σαγίτες σου τα δάκρυα που έχω χύσει. Είπε και την ευχή του επάκουσε ο Απόλλωνας ο Φίβος και από την κορφή του Ολύμπου εχύθηκε θυμό γεμάτος κι είχε δοξάρει και κλειστό στις πλάτες του περάσει σαϊτολόγο και αντιβροντούσαν οι σαγίτες του στις πλάτες μανιασμένος καθώς τραβούσε και κατέβαινε σαν τη νυχτιά τη μαύρη. Κάθισε αλάργα από τα πλεούμενα και αυτή σαγίτα ρίχνη και το ασημένιο του αντιδώνει σε τρομακτικά δοξάρι. Τις μούλες πρώτα-πρώτα δόξευε και τους γοργούς τους σκύλους, μετά τις μητερές του ρίχνοντας σαγίτες τους ανθρώπους σαγίτευε και ανάβαν άπαυτα για τους νεκρούς οι φλόγες. Μέρες εννιά πολιόταν πάνω του στο θείο σαγιτοβόλι και απ' στις δέκα πια τη σύναξη συγκάλεσε ο Αχιλλέας. Η Ήρα, η Θεά, η Κρουσταλοβράχιονη τον είχε, λέω, φωτίσει περίσσια που γνιαζόταν βλέποντας οι αργίτες να πεθαίνουν. Και εκείνοι τότε αφού μαζόχτηκαν και όλοι μαζί βρεθήκαν, πήρε ο Αχιλλέας ο φτεροπόδαρος και ορθώς μιλούσε ομπρός τους. Ατρίδη, τώρα θα γυρίσουμε, λέω, στην πατρίδα πίσω με άδεια τα χέρια, αν ξεγλιτώσουμε μονάχα από το χάρο, καθώς η λιμική και ο πόλεμος μαζί μας ξεκληρίζουν. Μονέλα, κάποιον να ρωτήσουμε για λειτουργό για μάντι, για όνειρο Κρήτη ακόμα, το όνειρο και εκείνο Δία στο στέλνει, να πει γιατί μαθές ο Απόλλωνας σε τόση οργή μας έχει. Μήνα κανένα τάμα τούληψε, μήνα τρανή θυσία. Μπας και την γνήσα από αψεγάδια στα γύρια και αρνιά θελήσει να προσδεχτεί και από τα κεφάλια μας το χαλασμό να διώξει. Είπε και κάθισε. Του Θέστορα σηκώθη ο γιος ο Κάλχας τότε μπροστά τους που απ' τους μάντιδες ο πιο τρανός λογιόταν και όλα τα κάτεχε μελούμενα και τωρινά και πρώτα. Της Τρίας το δρόμο με την τέχνη του τη μαντική
το δώρο του φίβου Απόλλωνα στα αργύτικα καράβια είχε ορμηνέψει. Και τότε μίλησε καλόγνωμος ανάμεσό τους και είπε: «Αρχονική Αχιλλέα, προστάζεις με να σας ξηγήσω τώρα του ρίγα Απόλλωνα τη μάνητα του μάκρωσα γιτάρι. Ναι, θα μιλήσω, μα στο χάσου του κι εσύ πιο πριν κι ορκίσου, με λόγια και με χέρια πρόθυμα πως θα με διαφεντέψεις. Φοβάμαι θα θυμώσω κάποιον μας που τους αργίτες όλους περίσσια ξεπερνά στη δύναμη και του αγρικούν το λόγο. Τι αλίστονα χαμνό που τάβαλε τρανός μαζί του ρίγας. Κι αν καταπιεί μαθές τη μάνητα προσώρας και σοπάσει, όμως καιρό κρατάει το χόλιασμα, ξεγδικιωμός να πάρει βαθιά στα φρένα. Τώρα λόγιασε κι εσύ αν θα με γλιτώσεις». Τότε ο Αχιλλέας ο φτεροπόδαρος του απειλογήθηκε, είπε: «Κουράγιο και άφοβα φανέρωσε τη θεία βουλή που ξέρεις. Τι άκου, ποτέ μα τον Απόλλωνα που εσύ για τους αργίτες ανακαλιέσαι, ξεδιαλύνοντας τις θείες βουλές του Κάλχα, ποτέ όσο ζω και όσο τα μάτια μου τη γη θωρούνε τούτη, κανένας δαναός απάνω σου δε θα σηκώσει χέρι βαρύ στα βαθουλά καράβια μας και ακόμα αν νοματίσεις τον Αγαμέμνονα που πέτεται πως είναι από όλους πρώτος». Και ο άψεγος μάντης ξεθαρεύοντας απειλογήθη τότε: «Μήτε κανένα τάμα τούληψε, μη δε τρανή θυσία. Χωλιάζει μόνο που ο Αγαμέμνονας το χρήσι δε σεβάστη κι ουδέ λευτέρωσε την κόρη του κι ουδέ τα λύτρα εδέχτη. Γι' αυτό με συφορές μας έδιρε και θα μας δίρει ακόμα ο μακρορίχτης κι ουδαπτά πρεπο κακό θα μας γλιτώσει, προτού την αστρωμάτα δώσουμε την κορασιά στον γύρι πίσω, ξαπλέρωτη, ξαγόραστη, κι ιερή στη χρύσα πάμε θυσία τρανή. Να τον γλυκάνουμε, μπορεί να αλλάξει γνώμη». Ως είπε εκείνος του τα κάθισε και τότε ασκώθη ομπρός τους ο πρωταφέντης Αγαμέμνονας, ο γάβρος γιος του Ατρέα, χολή γεμάτος, και ξεχύλιζαν τα σκοτεινά τους πλάχνα από το πάθος και τα μάτια τους σαν τη φωτιά ξαστράφταν. Στον Κάλχα πρώτα αγριοκοιτώντας τον γυρνά και απειλογέται: «Μάντη κακέ, που λόγο πρόσχαρο δε μου έχεις πει ποτέ σου. Πάντα η καρδιά σου εσένα χαίρεται, κακό να προφητεύει. Εσύ καλό μη δε ξεστόμησες, μη δε κάμες ποτέ σου. Έτσι και τώρα ξεδιαλύνοντας τις θείες βουλές φωνάζεις προς τους αργίτες πως τα πάθη τους τα στέλνει ο μακρορίχτης, γιατί το πλούσιο εγώ ξαντίμεμα της κόρης απ' τη χρύσα δεν έστρεξα, μονάχα θέλησα να την κρατώ κοντά μου. Τι και απ' την ίδια τη γυναίκα μου την Κλυτεμνίστρα, κάλιο μου αρέσει αλήθεια. Τι χειρότερη δεν είναι τούτη μήτε στην ελικιά, μη δε στο ανάρημα, μη δε στο νου στα χέρια. Κι όμως, αν πρέπει, παίρνω απόφαση και την εδίνω πίσω. Να μην αφανιστεί το ασχέρι μας, να μείνει ακέργιο θέλω. Μα γι' άλλο, αρχοντομύρη, γρήγορα γνιαστείτε, δεν ταιριάζει, δίχως μοιράδι τώρα από όλους μας να μένω εγώ μονάχα. Τι φεύγει αλλού το αρχοντομύρη μου, το βλέπετε γιατί σας». Τότε ο Αχιλλέας ο γοργοπόδαρος του απειλογήθηκε, είπε: «Ήγε του Ατρέα τρανέ και από όλους μας ο πιο συφερτολόγος, και πόσοι αργίτες οι τρανόψυχοι να βρουν αρχοντομύρι να σου το δώσουν. Διόσα μοίραστο δεν έχουμε όσο ξέρω, και όσα από τα κάστρα διαγουμίσαμε τα μοιραστήκαμε όλα και ούτε θα τέριαζε το ασκέρι μας να τα μαζέψει πάλε. Μα τώρα τούτη εσύ λευτέρωσε για του Θεού τη χάρη και εμείς διπλά να σε εξοφλήσουμε και τρίδιπλα αν μια μέρα μας δώσει ο Δίας η καλοτύχιστη να γίνει τρία δική μας». Μα ο πρωταφέντης Αγαμέμνονας γυρνώντας του αποκρίθη: «Παλικαριά, Αχιλλέα θεόμορφε, τρανή κι αν έχεις, όχι, δε με γελάς κι ουδέ πλανεύουμε κι ουδέ μου αλλάζεις γνώμη. Να έχεις εσύ το αρχοντομύρι σου κι εγώ να μένω θέλεις με ολάδια χέρια κι ορμηνεύεις με να δώσω ετούτη πίσω. Τώρα αν οι αργίτες οι τρανόψυχοι καινούριο αρχοντομύρι της αρεσιάς μου ξεδιάλεγαν να σωζυγιάζει το άλλο. Μα αν δεν μου δώσουνε μονάχοι τους μοιράδι, θα έρθω ατός μου για το δικό σου, για και του Έαντα, για του Οδυσσέα να πάρω, και όποιος με ειδεί μπροστά του, σίγουρα βαρύ πολύ θα του έρθει. Όμως για τούτα δε βιαζόμαστε, τα ξαναλέμε. Τώρα, μαύρο στην Άγια, ελάτε θάλασσα να ρίξουμε καράβι και κουφολάτες να μαζόξουμε ξεδιαλεχτούς και ακόμα μέσα τρανή θυσία να βάλουμε. Για σαν ευήκια Τίτης η Χρυσοπούλα η Ροδομάγουλη και απ' τους ριγάδες ένας για ο Ιδωμενέας, για και ο Αίας Κύβερνος, για και ο Οδυσσέας Αδιένη, για αν θες και εσύ Αχιλλέα να ανέβαινες που τρέμει ο κόσμος όλος. Μπορεί με τις θυσίες να μέρωνες το μακροσαγιτάρι». Κι είπε ο Αχιλλέας ο γοργοπόδαρος ταυροκοιτάζοντάς τον:
Οχού μου από κορφής ξαδιάντροπε και σύφερον τον ούση. Αργίτης, πως κανείς το λόγο σου με προθυμιά να ακούσει και να κινήσει για στον πόλεμο να βγει παλικαρίσια. Δεν τα έχω εγώ με τους αντρόψυγους τους Τρώες αλήθεια που ήρθα να πολεμήσω εδώ. Σε τίποτα δεν μου φταίξαν εμένα. Δεν μου άρπαξαν ποτέ τα βόδια μου κι ουδέ τα λογατά μου κι ουδέ στη θεία την παχιοχώματη την ανθρωποθροφούσα. Ποτέ τους τα σπαρθά μου ερήμαξαν. Τι πλήθεια ανάμεσό μας βουνά βρισκόνται μακρογίσιωτα και θάλασσα ολολάλο. Μονσένα, αδιάντροπε, ακλουθήξαμε. Να χαίρεται η καρδιά σου που του Μενέλαου διαφεντεύουμε και τη δικιά σου σκύλε τιμή. Μα εσύ γι' αυτά δεν γνιάζεσαι, δεν τα ψηφάς και ατόσου πίσω να πάρεις το μοιράδι μου με φοβερίζεις τώρα που οι αργίτες μου δοκαν και μόχτισα βαριά να το κερδέψω. Ποτέ δεν είναι το αρχοντομύρι μου σαν το δικό σου, σύντας κάποιο πολύψυχο πατήσου με τον τρώον οι αργίτες κάστρο. Μα η πιο βαριά του πολυτάραχου πολέμου μπόρα πέφτει στα χέρια τούτα και όταν ύστερα στη μοιρασιά βρεθούμε, πάντα δικό σου το τρανότερο και εγώ στα πλοία διαγέρνω μικρό κρατώντας. Μα καλόδεχτο, σαρέψω πια απ' τη μάχη. Τώρα στη θεία θα πάω. Καλύτερα χίλιες φορές αλήθεια να γύρω σπίτι μου μετάρμενα κι ουδέ στο νου μου το έχω αψήφιστος να μένω εδώ αγαθά και βιός να σου σοριάζω. Κι ο πρωταφέντης Αγαμέμνονας του απειλογήθη τότε. Και δε μη σέβεις πίσω αν σε έπιασε του μισεμού λαχτάρα. Δε σου προσπέφτω εγώ για χάρη μου να μείνεις. Έχω κι άλλους να με τιμήσουν το βαθύγνωμο το δία πιο πάνω απ' όλους. Εσένα πιο βαριά σε οχτρεύομαι μέσα στους τρανούς λιγάδες. Τι πάντα πόλεμοι σου αρέσουνε, συνερίσχες και αμάχες. Και λέω, κι αν είσαι τόσο ανδρόκαρδος, από θεούνε δώρο. Τράβα στον τόπο σου μετάρμενα και τους συντρόφους σου όλους και εκεί στους μυρμηδόνες όριζε. Δε σε ψηφώ καθόλου κι ούτε με νοιάζει που μου θύμωσες, μοντή φοβέρα μου άκου. Όπως μου παίρνει πίσω από όλωνα στη Χρυσοπούλα τώρα και θα τη στείλω εγώ με ανθρώπους μου και με άρμενο δικό μου, όμοια κι εγώ τη Ροδομάγουλη, τη Βρυσοπούλα, ατός μου, το μερτικό σου, στην καλύβα σου θα έρθω να πάρω, πόσο να μάθει στέκω εγώ πιο πάνω σου και να φοβάται κι άλλος να μου μιλάει σαν ίσιος κι όμοιος μου, σύντας βρεθεί μπροστά μου. Έτσι είπε κι ο Αχιλλέας συγχύστηκε. Στα δασωμένα στήθια διχόγνωμη καρδιά του εδούλευε και αναρωτιόταν τάχα το κοφτερό σπαθί που εκρέμουνταν πλάι στο μερίνα σύρι και ως διασκορπίσει όλη τη σύναξη το γιο του Ατρέα να σφάξει για να μερώσει το άγριο πάθος του και το θυμό να πνίξει. Κι ως του τανάδευε στα φρένα του βαθιά και στην καρδιά του και το τρανό σπαθί του ανάσερνε «Νάτι η Αθηνά απ' τα ουράνια». Η ήρεμα θέση κρουσταλόχερη την είχε ξαποστείλει που και τους δυο παρόμοια νοιάζουνταν κι ίδια τους είχε αγάπη. Πίσω του εστάθηκε τον άρπαξεν απ' τα ξανθά μαλλιά του. Άλλος κανείς δεν την ξεχώριζε, μόνο ο Αχιλλέας μπορούσε. Σάστησε αυτός, τα πίσω στράφηκε και φτύς αναγνωρίζει την Αθηνά Παλάδα. Κι άστραφταν φρικτά τα δυο της μάτια και κράζοντάς τη με ανεμάρπαστα τη συντυχαίνει λόγια. Τέκνο του Δία του Βροντοσκούταρου, γιατί ήρθες τώρα πάλε. Για τον ήλιο του Ατρέα μην έτρεξες να δεις την ξυπασιά του. Εγώ ένα λόγο τόσο θα έλεγα που θα γεννή λογιάζω. Μετά πρεπά του αυτά καμώματα θα γοργό θανατήσει. Τότε η Αθηνά η θεά η δαυκόματη του απειλογήθηκε είπε. Ήρθα να πάψω εγώ την όργητα που σε κρατεί αν μ' ακούσεις, σταλμένη από την κρουσταλοβράχιονη την ήρα από τα ουράνια, που και τους δυο σας ίδια νοιάζεται κι ίδια σας έχει αγάπη. Μονέλα, σκόλνα τα μαλώματα και το σπαθί μη σέρνεις. Με λόγια ωστόσο αν θέλεις βρίσε τον κι όπου σε βγάλει γλώσσα. Κι εγώ ένα λόγο τώρα θα έλεγα που σίγουρα θα γίνει. Τρίδιπλα τόσα δώρα τίμητα μια μέρα θα σου δώσουν γι' αυτό το ντρόπιασμα μονάκου μας και το θυμό σου κράτα. Τότε ο Αχιλλέας ο φτεροπόδαρος απειλογιά της δίνει. Δεν πρέπει αλήθεια την ορμήνια σας θεά να παρακούσω και ας πνίγει οργή βαθιά τα σπλάχνα μου. Το πιο συμφέρο αυτό είναι που τους θεούς γρικάει με προθυμιά τον συνακούν και εκείνοι. Είπε και το τρανό ξανάσπρωξε σπαθί του στο θικάρι, στη βαριά φούχτα το χερόλαβο κρατώντας το ασημένιο, στις Αθηνάς τα λόγια ακούγοντας, και εκείνη στο παλάτι πετάει και πάει του Δία στον Όλυμπο με τους θεούς τους άλλους. Ωστόσο το θυμό δε σκόλαζε τότε ο Αχιλλέας, μου μπήρε φαρμακεμένα λόγια και έλεγε στο γιο του Ατρέα γυρνώντας, «Με θύστακα, με μάτια εσύ σκυλιού και με καρδιά αλαφίνας,
Πότε η καρδιά σου εσένα βάστηξε να αρματωθείς και να βγεις με τα φουσάτα μας στον πόλεμο. Πότε να πας να στήσεις καρτέρι με τους πιο αντριωμένους μας. Το τρέμει σαν το χάρο. Αλήθεια, πιο καλά στα πλόχωρα των Αχαιών λιμέρια, όποιου μιλήσει αντρί και αντίκρι σου, να αρπάζεις το μοιράδι. Χαρά στο λαοφαγά των άρχοντα που ορίζει τυποτένιους. Αλλιώς, Ατρίδη, λέω, δε θάσωνες άλλη αδικιά να κάνεις. Μ' ακού τα λόγια μου που απάνω τους όρκο τρανό θα ομώσω. Μα τούτο το ραβδί στορκίζομαι, που φύλλα πια και κλόνια δε θα πετάξει, αφού παράτησε στο λόγκο τον κορμό του, κι ουδέ θα ανοίξει πια τι ολόγυρα του είχε ο χαλκός θερήσει θύλα και φλούδα, και στα χέρια τους οι αργίτες κρυσολόγοι τώρα το σφίγγουν διαφεντεύοντας τη δικαιοσύνη πάντα ως το έχει ορίσει ο Δίας. Τον άκουσε στον όρκο τον τρανό μου? Θα έρθει καιρός, αλήθεια, που όλοι τους θα αποζητούν οι αργίτες τον Αχιλλέα, και τότε μόλος σου δεν θα μπορείς τον πόνο να τους συντρέξεις. Απ' τον Έκτορα καθώς τον Αντροφόνο νεκροί θα πέφτουν, και θα σκίζεται τότε η καρδιά σου εσένα απ' τον καημό που παραψήφισες τον Αχαιόν τον πρώτο. Είπε ο Αχιλλέας και σφεντονίζοντας στο χώμα το ραβδί του, το πλουμισμένο με χρυσόκαρφα στη θέση του διαγέρνη. Χώρια κι ο γιος του Ατρέα ξεφρένιαζε. Πετάχτη τότε ο μπρός τους, ο Νέστορας, ο γλυκομήλητος αγορητής της Πύλος, που πιο γλυκά από το μέλι ανάβριζαν τα λόγια του από το στόμα. Δυο είχαν ήδη τα μάτια του γενιές ως τώρα να πεθαίνουν θνητών ανθρώπων που γεννήθηκαν και τράνεψαν πιο πρώτα στην Άγια Πύλο και βασίλευε πια στη γενιά την Τρίτη. Και τότε μίλησε καλόγνωμος ανάμεσό τους κι είπε: «Ο χούτρανο κακό που πλάκωσε τον Αχαιόν τη χώρα, ο Πρίαμος πόσο θα αναγάλιαζε και η γη του Πρίαμου τώρα, πόσο βαθιά κυτρώες οι επίλοιποι θα χαίρουνταν αλήθεια, τούτα για σας τους δυο να μάθαιναν πως αρπαχτήκατε έτσι οι πρώτοι αργίτες και στη φρόνεψη και στο κοντάρι οι πρώτοι. Μα τώρα ακούστε μου, τα χρόνια μου κανένα σας δεν τάχει. Εγώ είχα σμίξει με άντρες κάποτε πολύ τρανοτερού σας χρόνια παλιά, και αυτοί τα λόγια μου δεν τα ψηφούσαν, όχι. Άντρες παρόμοιους δεν αντάμωσα κι ουδέ και θα ανταμώσω, σαν τον Πυρίθο ή τον Πολύφημο που ίδια Θεός λογιόταν, σαν τον Εξάδιο, σαν τον Δρίαντα, σαν τον Γενναία το Ρήγα, σαν τον Θησέα, στην όψη που μοιάζε Θεός, το γιο του Αιγαία. Πολλά αντριωμένοι εκείνοι εστάθηκαν στις γης τους άντρες μέσα, πολλά αντριωμένοι και πολέμησαν και με πολλά αντριωμένους. Με του βουνού τους δράκους θάβαλαν και τους χαλάσαν όλους. Μ' αυτούς εγώ συναπαντήθηκα φτασμένος από την Πύλο πέρα, από τόπο αλαργοτάξιδο, γιατί τους με καλέσαν και χώρια για δικού μου εμάχου μου. Από όσους στρέφει τώρα η γη, κανείς δεν θα έχει ανάκαρα να χτυπηθεί μαζί τους. Κι ωστόσο παίρναν και τη γνώμη μου και μου άκουγαν το λόγο. Λοιπόν κι εσείς, ελάτε, ακούστε μου, χαρά σ' αυτόν που ακούει. Και μήτε εσύ κι ας έχεις δύναμη την κόρη να του πάρεις, μονάφησέ τη, ως του την έδωκαν από εξαρχής οι αργίτες. Μήτε κι εσύ, Αχιλλέα, να ρίχνεσαι του βασιλιά μας τώρα, σαν ίσια και όμοιος, τι δεν έλαχε την ίδια με τους άλλους τιμή ένας δαδίγας πρωτοστάτορας που ο Δίας τον μεγαλύνει. Κι αν είσαι δυνατός, κι αν σ' έκανε θεά μητέρα εσένα, στέκει απ' την άλλη αυτός πιο πάνω σου, τι πιο πολλούς ορίζει. Ηγέ του Ατρέα, και εσύ την όργη τα παράτα, του Αχιλλέα μην του κρατάς θυμό, ξορκίζωσε. Τις τους αργίτες όλους, αυτός μας στέκει κάστρο ατράνταχτο μες στη σφαγή την άγρια. Και ο πρωταφέντης Αγαμέμνονας γυρνώντας του αποκρίθη: «Τα όσα μου λες αλήθεια γέροντα, πολύ σωστά και δίκια. Μα αυτός εδώ γυρεύει από όλους μας να στέκεται πιο πάνω, όλους δικούς του να έχει, σε όλους μας να κάνει το κουμάντο, όλους να ορίζει. Μα τα λόγια του θα πάνθαρο του ανέμου. Κι αν οι θεοί μαθες οι αθάνατοι τον κάμαν ανδριωμένο, του δώκαν τάχα και το λεύτερο να βγαίνει να μας βρίζει». Το λόγο του κόψε ο Τρισέβιενος τότε Αχιλλέας και του είπε: «Αλήθεια να με πούνε, δάξιζε κι ό,τι και τυποτένιο, σε ό,τι κι αν έλεγε σαν σύγκλινα να κάνω ό,τι προστάζεις. Άλλους αν θέλεις βρες και αφέντευε, σε μένα πια μην κάνεις κουμάντο τώρα, τι τα λόγια σου θα πάνθαρο του ανέμου. Κάποιο άλλο λόγο τώρα θα έλεγα κι εσύ στο νου σου βάλτον. Στα χέρια αλήθεια εγώ δεν έρχομαι με σένα, για και μάλλον για αυτή την κόρη που μου δώσατε και τώρα παίρνετε μου. Όμως απ' τ' άλλα που μου βρίσκονται μες στο γοργό καράβι, δεν έχεις να μου πάρεις τίποτα χωρίς το θέλημά μου. Ιδέ κι αν θες, ομπρός δοκίμασε, για να το δουν και τούτοι. Ευτύς θα να βρυσίσει το αίμα σου τρογύρα από το κοντάρι». Έτσι ως πιαστήκαν συναλλάζοντας λόγια βαριά χιδιό τους, σκοθήκαν και σκολνούν τη σύναξη στα αργίτικα καράβια.
και τράβηξε ο Αχιλλέας για τάρμενα τα καλοζυγιασμένα και τα καλύβια με τον Πάτροκλο μαζί και τους συντρόφους. Και ο γιος του Ατρέα, οργός στη θάλασσα καράβι, λέει και ρίχνουν, διαλέει και λαμνοκόπου σήκωση, πλήθεια σφαχτά φορτώνει για το Θεό, τη Ροδομάγουλη μετά τη Χρυσοπούλα καθίζει. Μπήκε και ο Πολύγνωμος να κυβερνά Οδυσσέας. Μπήκαν λοιπόν αυτοί και αρμένιζαν στη θάλασσα στις στράτες, και ο γιος του Ατρέα το ασκέρι πρόσταξε να ξαγνιστεί, και εκείνοι λουζόνταν, και όλα τα πονήματα μες στο γυαλό τα ρίχναν, και στον Απόλλωνα ψεγάδια στα ταυριά και γίδια εσφάζαν πολλά στη άκαρπη στη θάλασσα μπροστά το γύρο γυάλι, και η Κνής ανέβαινε στρουφίζοντας με τον καπνό στα ουράνια. Τούτοι έτσι εμόχτουν. Ο Αγαμέμνονας δεν παρατούσε ωστόσο την όχτριδα και τι φοβέρισε στον Αχιλλέα να κάνει. Και αυτή στον Ευρυβάτη εφώναξε και τον Ταλθίβιο ομπρός του τους δυο διαλάλιδες και πρόθυμους παραστεκάμενούς του. Για σύρτες του Αχιλλέα και γρήγορα κρατώντας τη από το χέρι, φέρτε μου εδώ τη Ροδομάγουλη γυρνώντας Βρυσοπούλα. Και αν δεν τη δώσει, εγώ με ποιότερους θα πάω και θα την πάρω με αυτά τα χέρια μου. Βαρύτερα θα το πληρώσει τότε. Ως είπε τούτα φοβερίζοντας, τους πρόσταξε να φύγουν και αυτοί στο κύμα δίπλα το άκαρπο γυαλό-γυαλό τραβούσαν αθελητά τους, ώσπου στάρμενα των μυρμιδόνων φτάσαν. Και τον πετύχαν στο καράβι τους σημά και στο καλύβι να κάθεται και ουδέ το χάρηκε να τους είδει μπροστά του. Εκείνοι εδίλιασαν και ντράπηκαν τον Αχιλλέα και αντίκρις στεκόνταν κι ούτε τον χαιρέτιζαν κι ουδέ και τον ρωτούσαν. Μ' αυτός τι θέλαν το κατάλαβε και μίλησε τους πρώτος. «Καλώς τους κράχτες, τους μαντάτορες του Δία και των ανθρώπων, ζυγώστε. Εσείς δε φταίτε τίποτα, μονάχα ο γιος του Ατρέα που εδώ σας στέλνει να μου πάρετε την όρια Βρυσοπούλα. Πάτροκλε, εμπρός αρχοντογέννητε, βγάλε και εδώ στην κόρη να την επάρουν. Κι οι διαλάλιδες μαρτύριες είναι τούτοι, μπρος τους τρισμάκαρους αθάνατους, μπρος τους θνητούς ανθρώπους». Και μπρος στο βασιλιά τον άκαρδο, τη μέρα που θα μ' έχουν τυχόν ανάγκη, πάλε από άδικο χαμό να ξεγλιτώσω τους άλλους. Τι έχει εκείνος μέσα του κατάρα δίχως άλλο, και ξεφρενιάζει κι ουδε δίνεται να ειδεί μπροστά και πίσω, πως δίπλα στα καράβια ανέβλαβος θα πολεμά ο στρατός του. Είπε και ο Πάτροκλος του Ακράνητου συναγρικάει το λόγο, και από το καλύβι την πανέμνωστη τη Βρυσοπούλα βγάζει και τους τη δίνει. Δίπλα στάρμενα το δρόμο εκείνοι επήραν και η κόρη αθέλητά της πήγαινε μαζί τους. Δακρυσμένος τότε ο Αχιλλέας από τους συντρόφους του μακραίνει και καθίζει μπρος τον ψαρί γυαλό, το απέραντο το πέλαγο θωρώντας και απλώνοντας τα χέρια ευχήθηκε στην ακριβή του μάνα. «Μάνα μου, τόσο αφού με γέννησες λιγόχρονο και να'ταν ο Ολύμπιος Δίας τη μήνα μου δίνεν ο άψιλο βροντολάλος. Μ' αυτό σου δε μια στάλα μου δείξε τιμή την ώρα ετούτη, και ο πρωταφέντης Αγαμέμνονας, ο μέγας γιος του Ατρέα, δε με σεβάστη, μόνο μου άρπαξε το αρχοντομύρι ατός του», είπε θρηνώντας, και τον άκουσε η σεβαστή του η μάνα, που πλάι στο γέρο κύριε κάθονταν στα βάθη του πελάγου, και από το ψαρί το κύμα επρόβαλε με διάση σαν αντάρα, και στον υγειό της πούκλεεν έτρεξε και κάθισε μπροστά του, και με το χέρι της τον χάιδεψε και έτσι μιλάει και κραίνει. «Τι κλαις, παιδί μου, ποιος σου τάραξε καημό στα σπλάχνα τώρα? Μίλα ανοιχτά κι οι δυο να ξέρουμε, μην το κρατάς κρυμμένο». Βαριά βογκώντας ο φτερόποδος απάντησε Αχιλλέας. «Τα ξέρεις, τι τα θες τα λόγια μου μια και τα ξέρεις όλα. Στη Θήβας του Ιετίωνα πήγαμε την πολιτεία την Άγια και αφού την πήραμε τα κούσα μας εδώ τα φέραμε όλα. Η γη των Αχαιών οστέριαζε καθώς τα διαμοιράζαν, στο γιο του Ατρέα τη Ροδομάγουλη χαρίσαν Χρυσοπούλα. Μα ο Χρήσης, ο ιερέας του Απόλλωνα του Μακροσαγητάρη, στον Αχαιών τα πλοία τα γρήγορα των Χαλκοθωρακάτων, με λίτρα ρύφνητα την κόρη του να λευτερώσει φτάνει, του Μακροσαγητάρη Απόλλωνα κρατώντας τα στεφάνια, πα στο χρυσό ραβδί και πρόσπευτε προς τους αργίτες όλους, ξεχωριστά στους δυο πολέμαρχους υγιούς του Ατρέα γυρνώντας. Οι αργίτες οι άλλοι ευτείς με μια φωνή να σεβαστούνε κράξαν το λειτουργό και τα περίλαμπρα να αποδεχτούνε δώρα. Όμως του Ατρίδη του Αγαμέμνονα δεν άρεσε η βουλή τους, μον τον κακόδιωχνε και του ρίχνε βαριά φοβέρα ακόμα. Όλο θυμό τα πίσω γέροντας γυρνάει και ο φίλος τότε την προσευχή του ευτής επάκουσε, τη στην καρδιά τον είχε. Φάρμακερές σαγίτες έριχνε στους Αχαιούς και εκείνοι πεθαίναν πανωτά και χύνονταν οι θεϊκές σαγίτες απ' άκρη σ' άκρη μες τα αργίτικα φαρδιά λιμέρια. Τότε μας είπε τη βουλή ως την κάτεχε του μακρορίχτιου μάντης.
Εγώ του φίβου να προσπέσουμε παρακοινώ τους πρώτος, μα σύγκλισε τον Αγαμέμνονα θυμός και ολόρθος τότε πετιέται και φοβέρα μου ρίξε που κιόλας έχει γέννη. Εκείνοι οι αργίτες οι αστρομάτιδες με γρήγορο καράβι την πάν στη Χρύσα και δοσήματα για το Θεό φορτώσαν. Όμως την άλλη, αυτοί που μου δόκαν οι αργίτες, μου την πήραν τη βρυσοπούλα από το καλύβι μου λίγη ώρα πριν οι κράχτες. Τώρα αν εσύ μπορείς, διαφέντεψε τον αντριωμένο γιο σου. Σύρε στον Όλυμπο και πρόσπεσε στο Δία, καμιάν ως τώρα φορά του Δία τα σπλάχναν έφρανες με λόγο για με πράξη. Τις άκουσα συχνά στου κύρι μου το σπίτι να πενιέσαι και να μας λες το μαυροσύγνεφο του Κρόνου γιο μονάχη με στους αθάνατους πως γλίτωσες από περίσσια πάθη τότε που θέλαν οι άλλοι του Όλυμπου θεοί να τον εφέσουν ο Ποσειδώνας, η Ήρα και η Αθηνά μαζί τους η Παλάδα. Μα ήρθες εσύ και τον λευτέρωσες θεά από τα δεσμά του τον εκατόχερο φωνάζοντας στα κρόκορφα του Ολύμπου. Οι θεοί τον κράζουν πολυδύναμο και οι ανθρώποι από την άλλη Αιγαίωνα την περνάει στη δύναμη για το γονιό του ακόμα. Κάθισε τότε καμαρώνοντας τη δύναμή του δίπλα στο Δία και οι τρεις μακάριοι εζάρωσαν θεοί και δεν τον δέσαν. Όλα εσύ τώρα αυτά καθίζοντας σημά του θύμισέ του τα γόνατα του πιάσε αν θα θέλες τους Τρώες να δώσει χέρι και τους αργίτες πλάι στη θάλασσα και ομπρός στα πλοία να κλείσει ματοκυλώντας τους το ρίγα τους για να τον χαίρονται όλοι και ο πρωταθέντης Αγαμέμνονας, ο γιος του Ατρέα, να νιώσει την τύφλα του που καταφρόνεσε τον πρώτο από τους αργίτες. Η θέτη αυτής του απειλογήθηκε στα δάκρυα βουτημένη. Οχού, παιδί μου, τι σε ανάστενα τον πίκρο γεννημένο. Ας ήταν άβλαβος και αδάκρυτος στάρμενα πλάι να μένεις, έτσι που η μοίρα λίγο σου γράψε κι όχι πολύ να ζήσεις. Μαντάμα τώρα και λιγόχρονος και ο πιο δυστυχισμένος από όλους είσαι, μαύρη κι άραχλη που σε γεννούσα η μοίρα. Τούτα στο Δία των Κεραυνόχαρων να πω θανεύω ατί μου στο χιονοσκέπαστο τον Όλυμπο μπορεί και να μ' ακούσει. Μα τώρα εσύ στα γοργοτάξιδα καθούμενος καράβια με τους αργίτες βάστα μάνητα μην πολεμάς καθόλου. Και ο Δίας επήγε χθες τους άψεγους Αιθίωπες καλεσμένος στον ωκεανό μακριά και αθάνατοι τον ακλουθήξαν όλοι. Όμως ξανά σε μέρες 12 στον Όλυμπο θα γύρει και τότε εγώ στο χαλκοκάτοφλο παλάτι του θα ανέβω και θα προσπέσω μπρος τα πόδια του και λέω πως θα μ' ακούσει. Σα μίλησε έτσι, ασκώθη και έφυγε, κι πέρα αφήνοντάς τον όλο θυμό που την οριόζω στη γυναίκα του είχαν πάρει με βιάς αθέλητά του. Ζήγωνε στη Χρύσα το καράβι, ωστόσο του Οδυσσέα, τα γιάτικα σφαχτά που κουβαλούσε. Κι όταν εκείνοι στο πολύβαθο λιμάνι μέσα εμπήκαν, μαζέψαν τα πανιά, τα πόθεσαν στο μελανό καράβι, λύσαν τα ξάρτια και στο δίκρανο πλαγιάσαν το κατάρτι με δίχως ξάργητα και λάμνοντας το αραξοβόλι πιάνουν. Όξο πετούν τις αγκυρόπετρες και την πριμάτσα δένουν, όξο και εκείνοι στο γυρόγελο της θάλασσας ευγήκαν, όξο και τα σφαχτά του Απόλλωνα του μακρορίχτη ευγάλαν, όξο από το πλοίο το πελαγόδρομο και η χρυσοπούλα ευγήκε. Τότε ο Οδυσσέας ο πολυκάτεχος μπρος στο βωμό τη φέρνει και την παράδωσε στου κύρι της τα χέρια λέγοντάς του «Χρύση, ο ρηγάρχης Αγαμέμνονας με στέλνει να σου δώσω πίσω την κόρη και να σφάξουμε περίσσια αρνιά στο φίβο, να ελεηθεί αν θελήσει χάρη του τους Δαναούς τη αλήθεια με πίκρες έχει πολύ στέναχτες ποτίσει τους αργίτες». Τούτα μιλώντας του την έδωκε και αυτός την κόρη εδέχτη όλο χαρά και εκείνη γρήγορα τα γιάτικα σφαχτάρια στήσαν αράδα στον καλόχτιστο βωμό του φίβου γύρω. Κι ως χερονύφτηκαν και μοίρασαν τα γιοκριθάρια ο Χρύσης βροντόφωνα τα χέρια σκόνοντας για χάρη τους ευκήθη. «Επάκουσέ μου ασημοδόξαρε που κυβερνάς τη Χρύσα και την Τρισάγια Κύλα και άσφαλτα την Τένεδο αφεντεύεις. Κι άλλη φορά πιο πριν συνάκουσες την προσευχή μου εμένα και μου δείξες τιμή παιδεύοντας ανήλαια τους αργίτες. Όμοια και τώρα αυτή μη μου αρνηθείς που σου ζητώ τη χάρη και τους αργίτες από τον άδικο χαμό πια γλίτωσέ τους». Είπε και την ευχή του επάκουσαν ο Απόλλωνας ο Φίβος και ως ευχηθήκαν και πασπάλισαν μετά τα γιοκριθάρια αναλεμίσαν τα αρνοκάτσικα, τα σφάξανε, τα γδάραν, χωρίσαν τα μεριά, τα τύλιξαν τρογύρα με τη σκέπη διπλώνοντάς τη και από πάνω τους κομμάτια κρέας πυθώσαν. Σε σκίζες πάνω ο γέρος τάκεγε και με κρασί φλογάτο τα περεχούσε και πεντόσουρνες στο πλάι του ινί κρατούσαν.
και σύνταστα μεριά αποκάηκαν και γεύτηκαν τα σπλάχνα, λιανίσαν τ' άλλα και περνώντας τα στις σούβλες να τα ψήνουν, επήραν γνιαστικά και ως ψήθηκαν τα αποτραβήξαν όλα. Και από τις δουλειές αυτές σασκόλασαν και ετοίμασαν τις τάβλες, ετρώγαν κι είχαν ως ετέριαζε καθί στο μερτικό του. Και σύντας του πιωτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο, περνούν κροντίρια δαρχοντόπουλα, κρασί τα ξεχυλίζουν και σ' όλους τα ποτήρια γιώμωσαν απ' τις σπονδές να αρχίσουν. Και όλοι μερείς με το τραγούδι τους και το χορό το φίβο γυρεύαν να γλυκάνουν και όμορφο πεά να ετραγουδούσαν, τιμώντας τον ιαργίτες, κι άκουγε κι αγάλουνταν εκείνος. Και σύντας ο ήλιος πια βασίλεψε και τα σκοτάδια επήραν προς τις πριμάτσες του πλεούμενου να κοιμηθούν πλαγιάσαν. Κι η αυγή σαφάνη, η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη να γύρουν στα φαρδιά ξανύχτηκαν των αχαιών λιμέρια. Και πριν ο αγέρα ο μακροδόξαρος Απόλλωνας του στέλνει και εκείνοι το κατάρτι ορθώνοντας τα άσπρα πανιά σηκώσαν και ο αγέρας πίσω τους τα φούσκωνε και στην καρένα γύρω του καραβιού ο γοργά που αρμένιζε το μαύρο κύμα χούσε και αυτό πετούσε απ' στα κύματα τελεύοντας τη στράτα. Και σύντας φτάσαν πια στα πλόχωρα των αχαιών λιμέρια, πα στη στεριά τραβήξαν και έβγαλαν το μελανό καράβι ψηλά στην άμμο και το στήλωσαν με μακρουλά αντιστήλια και ατί τους τις καλύβες σκόρπισαν και στα καράβια γύρα. Πρόσμενε ωστόσο ο Γοργογόνατος, ο αρχοντογεννημένος γιος του Πηλέα στα πελαγόδρομα καράβια του χωλιώντας, κι ουδέ στη δοξανδρούσα επήγαινε τη σύναξη ποτέ του, κι ουδέ στον πόλεμο, μονέτρωγε τα σωθικά του η πίκρα, που εδώ καθόταν κι ας λαχτάριζεν αντάρες και πολέμους. Μας αδιαβήκαν μέρες 12, το δρόμο επέρναν πίσω όλοι θεοί μαθές οι αθάνατοι, στον Όλυμπο να γύρουν κι ο Δίας μπροστά. Και τότε η Θέτιδα, το θέλημα του γιού της θυμάμενη, γοργά απ' της θάλασσας ξεπρόβαλε το κύμα, κι ανέβει σύναυγα στον Όλυμπο, στον ουρανό το Μέγα. Κύβρες του Ολύμπου του Πολύκορφου την πιο αψηλή τη ράχη, το γιο του Κρόνου το Βροντόλαλο να κάθεται μονάχος. Μπροστά του τότε πήγε κάθισε και του πιάσε τα γόνα με το ζερβί, με το άλλο ακράγγιξε τα γένια του από κάτω, κι είπε στο Δία παρακαλώντας τον το ρίγα γιο του Κρόνου. «Πατέρα Δία, ποτέ μου ανσέφρανα στους αθανάτους μέσα, με λόγο για με πράξη, επάκουσε την πεθυμιά μου ετούτη. Το γιο μου τίμησε, που η μοίρα του να ζήσει γράφει απ' όλους πιο λίγο, κι όμως ο Αγαμέμνονας ο πρωταφέντης τώρα τον καταφρόνεσε, τι του άρπαξε το αρχοντομήρια τόστου. Όμως, Ολύμπιε Δία βαθύγνωμε, τίμησε εσύ το γιο μου, στους Τρώες την νίκη τώρα δίνοντας, ώσπου να πουν και οι αργίτες να τον τιμήσουν και τιμώντας τον ξεπλερωμή να δώσουν». Αυτά είπε, όμως ο Δίας δεν μίλησε ο νεφέλος τη βάχτης, μόνο βουβός πολλιώρα εκάθουνταν. Κι θέτη, ως τα κρατούσε από εξαρχής, τα γόνα του σφίγγε και μίλησε του πάλι. «Ξάστερα δώσε μου το λόγο σου και στρέξε αυτά που σου είπα, για αρνήσου μου, τι εσύ δε σκιάζεσαι κανένα, για να ξέρω καλά η θεά πως είμαι απ' όλους σας η πιο παραρριγμένη». Σιγίστη τότε ο Δίας και απάντησε ο νεφελός στη βάχτης. «Οχού, μπελάδες, σε φαγώματα με βάζεις με την ήρα που θα μ' αρχίσει τα μαλώματα και θα μ' αγγυλοχεύει. Έτσι κι αλλιώς με στους αθάνατους θεούς θυμώνει εκείνη μαζί μου, τάχα πως τον πόλεμο τους Τρώες συντρέχω πάντα. Μα τώρα εσύ τραβήξου γρήγορα, δε θέλω να σε νιώσει η ήρα και εγώ όλα που μελέτησες θα τα γνιαστώ να γένουν. Ομπρός λοιπόν, με το κεφάλι μου θα γνέψω να πιστέψεις. Τι αυτό είναι μέσα στους αθάνατους το πιο τρανό από μένα σημάδι. Τι είναι αμεταγύριστος και αψεύτιστος και βγαίνει, το δίχως άλλο πάντα ο λόγος μου, με το κεφάλι ως γνέψω». Είπε και με τα φρύδια του έγνεψε τα μαύρα ο γιος του Κρόνου και οι θείες με ορμήνα να ταράχτηκαν οι χίτες στο κεφάλι το αθάνατο και ριζοτράνταξε τον Όλυμπο το Μέγα. Σαν έτσι δυο τους τα συντέριαξαν χωρίζουν. Στου πελάγου πηδά τα βάθη από τον Όλυμπο το φωτοβόλο εκείνη και ο Δίας τραβούσε στο παλάτι του και όλοι μαζί ασκωθήκαν από τα θρονιά οι θεοί. Δεν τόλμησε στον Κύριο μπρος κανένας να μείνει καθιστός ως ζήγωνε, μον στάθηκαν μπροστά του. Κι αυτός στο θρόνο τότε κάθισε. Δεν είχε όμως ξεφύγει τη σύρα στη ματιά και το ξέρε πως μίλησε μαζί του η Θέτη, η κόρη χιονοστράγαλη του θαλασσογερόντου. Και αυτή στο γιο του Κρόνου γύρισε, μιλά και τον κεντρίζει. «Ποιος πάλε απ' τους θεούς, δολόγνωμε, τα τέριαξε μαζί σου. Πάντα σου αρέσει αλήθεια λάργα μου καθούμενος να κλώθεις, διαλογισμούς κρυφούς και απόφασες να παίρνεις και ποτέ σου το πούβαλες στο νου δε θέλησες να μου το πεις και εμένα.
και απειλογήθη των αθάνατων και των θνητών ο Κύρης. Ήρα, το κάθε που στοχάζομαι καθόλου μην τολπίζεις να σου το φανερώνω. Δύσκολο, γυναίκα μου κι ας είσαι. Αλήθεια, ότι είναι που δεν θαύλαυτε να μαθευτεί, κανένας πριν από σένα, μήτε αθάνατος, μήτε θνητός, θα μάθει. Μα αυτό που χώρια από τους αθάνατους στο νου μου εγώ θα βάλω, μη θες να το ρωτάς ανώφελα και μην ψιλοσκαλίζεις. Και τότε η σεβαστή του απάντησε βοηθό ματήρα κι είπε, «Υγέ του Κρόνου τρομερότατε, τι λόγια αυτά που κραίνεις. Ποτέ να σε ρωτώ δε θέλησα και να ψιλοσκαλίζω, μόνο τι θες μπορείς ανέγνιαστα να στοχαστείς μονάχος. Μα τώρα τρέμω μες στα σπλάχνα μου, μη σ' έχει καταφέρει η θέτη η κόρη χιονοστράγαλη του θαλασσογερόντου. Τη σύναυγα κοντά σου εκάθισε και σου πιάσε τα γόνα και αλήθεια εσύ θαρώ της έταξε στον Αχιλέα να δώσεις τιμή και αργήτες γύρω στάρμενα περίσσιους να φανίσεις». Και τότε ο Δίας της αποκρίθηκε ενώ νεφελός στη βάχτης. «Δαιμονισμένη, πάντα το κακό στο νου σου, δεν γλιτώνω. Όμως χαμένη πάνε η κόπη σου και μόνο από την καρδιά μου μακραίνεις. Τόσο το χειρότερο για σένα, λέω. Κι αν έτσι, μα θες σωστά πες τούτα γίνηκαν, έτσι μου αρέσει εμένα. Μουν κάθου κι άκουε κάθε λόγο μου και μη μου βγάζεις άχνα, μην έρθω αυτού και ρίξω απάνω σου τα νίκητά μου χέρια και τότε πια δε θα σε γλίτωναν όλοι οι θεοί του Ολύμπου». Έτσι είπε και σε βάζει μια δίλια σε βοηδό ματήρα ομπρός του και κόμπο την καρδιά της δένοντας δίχως μιλιά εκαθόταν. Μα κι οι άλλοι αθάνατοι επικράθηκαν στου Δία του Αρχονταρίκη. Τότε ο λαμπρός τεχνίτης ύφεστος πήρε να λέει μπροστά τους για να γλυκάνει τη μητέρα του την κρουσταλόχερη Ήρα. «Ο χουμπελάδες που μας πλάκωσαν αβάσταχτοι, αν οι δυο σας για τους θνητούς εδώ συχίζεστε και αμάχες και φοβέρες μες τους αθάνατους ασκώνετε και μήτε θα χαρούμε γλυκό ψωμί, τι αλήθεια δαίμονας κακός μας δυναστεύει. Μια γνώμη θα δίνα στη μάνα μου και στον ογάη κι ατί της. Το Δία τον Κύρη να καλόπιανε, να μην αρχίσει πάλε μαλώματα και το τραπέζι μας κάμει ανωκάτω ως τρώμε. Και αν θέλει του Όλυμπου αστραπόχαρος αφέντης από τους θρόνους να μας πετάξει τη στη δύναμη πολύ τρανότερός μας. Μονέλα τώρα εσύ, καλόπιαστον και γλυκομίλησέ του και τότε ευτής ο αφέντης του Όλυμπου θα είναι καλός μαζί μας». Έτσι είπε και πηδώντας έβαλε στις ακριβείς του μάνας τα χέρια κούπα διπλογούβωτη και αυτά της λέει τα λόγια. «Υπομονέψου τώρα, μάνα μου, βάστα, κι ας έχεις πίκρα, μιλάχη και σε ειδώ να δέρνεσαι και δεν μπορέσω χέρι να δώσω μόλι την αγάπη μου κι ας σε πονάει η καρδιά μου. Τι αλείς εκείνον που με του Όλυμπου το ρίγα θα τα βάλει κι άλλη φορά που να'ρθω θέλεις να βοηθώ σου, από το πόδι με έπιασε αυτός και από το αθάνατο με πέταξε κατόφλι. Όλη τη μέρα ως το βασίλεμα του Γύλιου εγκρεμιζόμουν, ώσπου στη λίμνο πια σωριάστηκα με την ψυχή στο στόμα και φτής ως έπεσα με πήρανε να με γνιαστούν οι σύντες». Έτσι είπε και η θεά αχνογέλασεν η κρουσταλόχερη Ήρα και αχνογελώντας μες στα χέρια της πήρα από το γιο την κούπα. Κι αυτός από το κροντήρι ανάσερνε και μοίραζε στους άλλους δεξιά μεριά θεούς αθάνατο γλυκό κρασί να πιούνε. Κι άσβηστο γέλιο τότε ασκώθηκε μες στους μακαρισμένους λαχανιαστό να ειδούν τον ύφεστο τα πόδια του να σέρνει. Τότε έτσι εκείνη, ώσπου εβασίλεψεν ο Γύλιος, όλη μέρα ετρώγαν κι είχεν ως ετέριαζε καθίστο μερτικό του. Μήτε η γλυκιά κιθάρα απόλυπες του Απόλλωνα τα χέρια, μήτε κοιμούσες που γλυκόφωνα με τη σειρά ετραγούδουν. Και σύνας του ήλιου πια βασίλεψε το φως του αχτιδοβόλο, καθένα στο δικό του ετράβηξε το αρχοντικό να γύρει, κι που είχε χτίσει στον καθένα τους παλάτι ο κουτσοπόδης, ο ξακουστός τεχνίτης ύφεστος με τη σοφή του τέχνη. Και ο Δίας, ο Ολύμπιος, ο Αστραπόχαρος, στην κλίνη του τραβούσε, εκεί που ως τώρα πάντα, ως τούρχονταν ύπνος γλυκός, κοιμόταν. Κι πάνω ανέβη, κι η χρυσόθρονη σημά του επλάγιαζε η Ήρα.